doggy got all them girls shook. Shook. My big fat ass got all them boys cooked. Με δημιουργικό τρόπο, μαθητές του καλλιτεχνικού σχολείου που συνεχίζουν την κατάληψη για τρίτη μέρα απέδειξαν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος για να εκφράσουν τα αιτήματά τους πέρα από το λουκέτο που έβαλαν στο σχολείο τους. Ψάξε στην ύλη σου πώς να αντιμετωπίσεις το αδιέξοδο! Το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα μέσω χορευτικών και άλλων δρόμενων, προκαλώντας συναισθήματα θαυμασμού και συγκίνησης στη διεύθυνση του σχολείου, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς, αλλά και σε αντιδημάρχους. Περιμένουμε τους καθηγητές από τον Νοέμβρη και μετά. Ποιες είναι οι ελλείψεις? Θεάτρου, κινηματογράφου, χορού, αλλά ακόμα και γενικής παιδείας. Για παράδειγμα, για πρώτη χρονιά βλέπουμε να μην μας επιλέγουν καθηγητές για να έρθουν στην επαρχία. Ενάς, το Υπουργείο έδωσε, ας πούμε, τα κονδύλια, πήγαν όλοι πέριξ των Αθηνών. Δεν ήρθε κανένας εδώ. Αυτά νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτα. Η αίθουσα σύντησης δεν υπάρχει. Παγκάκια που ζητάμε από το Δήμο για να κάθονται τα παιδιά, ένα στέγαστρο σκίασης να είναι τα παιδιά από κάτω. Τα αυτονόητα ζητάμε ουσιαστικά. Από χθες έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε και αυτή η Δημοτική Αρχή έχει προσπαθήσει κατά το δυνατόν να λύσει τα περισσότερα από των προβλημάτων τους. Πέρα από την έλλειψη υποδομών, με τα παιδιά να κάνουν μάθημα στα 19 λιόμενες αίθουσες, υπάρχουν όπως αναφέρουν κενά σε εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα σε 3 καθηγητές θεάτρου, έναν μουσικό, έναν φιλόλογο και έναν θεολόγο. Επιπλέον υπάρχουν ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές, με τους μαθητές να τονίζουν παράλληλα την ανάγκη εργασιών στον αύλιο χώρο, όπου σημειώνονται συχνά τραυματισμοί μαθητών. Θα πρέπει η πολιτεία επιτέλους να καταλάβει ότι τα καλλιτεχνικά σχολεία θα πρέπει να έχουν το χώρο που τους αξίζει. Πες! Αδιαφορία! Αδικία! Χειραγώγηση! Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταλήψεις σχολείων με φόντο τις όποιες ελλείψεις και τα εκπαιδευτικά κενά. Σύμφωνα με στοιχεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για την Ανατολική Κρήτη, 5 σχολεία τελούν υποκατάληψη στον ομό Λασιθίου, ενώ στον ομό Ηρακλείου 7 γυμνάσια και 7 λύκεια.